Να ξεκινήσουμε με την Ήρα, όπου και εγώ την βρήκα εξαιρετική. Αντρέα μου. Είστε έτοιμοι για μιούτ? Από αυτά που είδα, είναι παρεργό. Η ροζ διευθύντρια καλείται να πιάσει τα παιδιά και με ένα γλυκό τρόπο να τους πάρει το μέσα τους για να μας πει. Αντρέα, μπορεί να το κάνετε επειδή το είδα. Άστε με ότι δεν το έχει αυτό το ταλέντο. Αυτό λέω. Ήταν διακριτικά διεισδυτική. Έχει πολυτάλαντες δυνατότητες. Μα είπα εγώ ότι είναι αξιόμαχη. Είπα ότι έχει άποψη, ότι είναι μουσικάρα για άλλη ιδιότητα. Οχοχο! Μιλάγανε. Ωραία, άμα δω κάτι. Πρώτη εμφάνιση διακριτικά διεισδυτική και παράλληλα κατάφερε να κερδίσει. Και πιο σύγχρονη, Αντρέα. Και πιο σύγχρονη. Και να τολμήσω να πω κάτι. Και κάθε πρωί δεν πρέπει να ξυπνάμε. Δεν πρέπει από το σπίτι. Σε σχέση με αυτά που θυμόμαστε πιο παλιά. Όχι, διαφωνώ. Το reality είναι reality. Δεν είναι θέμα. Όχι, δεν το είπα για σένα. Ναι. Σε πιστεύω, γλυκιά μου, μην χτυπιέσαι. Αλλά έγινε. Αφήστε με, ρε παιδιά. Επιτέλους. Επιτέλους. Για. 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 Να αρθρώσω μια κουβέντα. Σε μένα βρίσκεται. It's unfair. Το καταλαβαίνω. Completely αλλά unfair. Αφήστε με ήσυχο. Λοιπόν, έλα, σε παρακαλώ. Δεν έχω καταφέρει να ολοκληρώσω μια πρόταση. Η ελληνική κοινωνία. Έλα, Γρηγόρη μου, για αυτό. Τώρα παράδειγμα με την ιστορία. Πέρα από την κάλπη. Όπως φανταστείτε τον κάθε πολιτικό να έχει δίπλα του στην παραμικρή του κίνηση και τη γυναίκα του. Τα άλλα ήταν αχίλιο στέλνο. Πολύ ιστορία σήμερα, κύριε Δημητρακόπουλε, για τους νεότερους. Για πιο σύγχρονη, Αντρέα. Πιο σύγχρονη. Φιλάκια. Καληνύχτα.